νοσοκομείο πήγα πουθενά. Μια ώρα έξω δεν βγήκα. Τώρα βγήκα έξω. Στο τηλέφωνο, 6 τηλέφωνα έκανα στα 22 μου χρόνια, 23. 6 τηλέφωνα. Λοιπόν, άκω τώρα ένα ποιηματάκι για τους νέους. Με ένα νέο μας μπροστάρι, που θα είναι πνεύμα φωτεινό, θα πετάξουνε τα νιάτα καθισκάρτο στον κρεμό. Και έτσι η γη θα καθαρίσει και θα λάμψει ξαστεριά. Τότε μόνο ποιος θα ζήσει δεν θα βλέπει συμφορά. Χτύπα σου λέω! Φοβάσαι ρε! Θα μ' αναγκάσεις να σε πυροβολήσω. Σημαδεύσεις καλά ρε! Εδώ ρε! Εδώ! Σκότωσέ με ρε ρουφιάνε! Σκότωσέ με να ξεβρωμίσει η κοινωνία σας! Χτύπα ρε σκέφτη! Χτύπα ρε! Όχι στα πόδια! Αυτά μας είπε ο Νίκος Πρεμτζής και όπως θα θυμόσαστε ίσως, εκείνο το βράδυ είχα πει ότι ανθρώπινο το αίτημα του κύριου Πρεμτζή, όμως να μην ξεχνάμε πάντοτε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά των θυμάτων. Τρεις οικογένειες που έμειναν χωρίς τους ανθρώπους τους. Και αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο δίλημα για τους δικαστές που πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν αν αυτός ο άνθρωπος πρέπει επιτέλους αρκετά πλήρωσε να βγει από τη φυλακή και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Μιλάω για τον Νίκο Πρεμτζή. Εδώ διακόψω όμως διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά είμαστε κοντά σας. Thank you.